Αυγίας Πάνος Κουρλέτης και ο δημοσιογράφος της Αυγής Σπύρος Δραπανάκης. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση, έτσι, την οποία πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και από εσάς την απάντηση. Πώς φαντάζεστε το ΣΥΡΙΖΑ την επομένη του συνεδρίου? Προσέξτε, τα θαύματα δεν γίνονται μέσα σε μία μέρα. Άρα, εγώ φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου να απαντήσουμε σε ορισμένα ερωτήματα, να βγάλουμε συμπεράσματα από τα όσα μας συνέβησαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τα γεγονότα ήταν πυκνά. Περάσαμε οριακές καταστάσεις για να φωτίσουμε τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα που σχετίζονται και με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική, αλλά και με το κόμμα και τα χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο του, γιατί νομίζω αν κάτι ομολογείται από όλους σε αυτό το συνέδριο είναι ότι είχαμε μια σημαντική υποχώρηση στο ειδικό βάρος του κόμματος, στον καθορισμό των βασικών επιλογών. Άρα λοιπόν ένας νέος διακριτός ρόλος πολιτικός για το κόμμα μας και μια κυβέρνηση η οποία με σταθερότητα και προσανατολισμό θα πορεύεται, αλλά χωρίς βεβαιότητες και χωρίς να υποτιμάμε τις δυσκολίες που είναι μεγάλες. Έχοντας ο ίδιος μια εμπειρία στο κόμμα πάρα πολλά χρόνια, πώς μπορούμε να περιγράψουμε πάλι στην επόμενη μέρα, επειδή έχουμε ένα χρόνο εμπειρία πια της λειτουργίας και της κυβέρνησης και του κόμματος, όντας το κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, ποια είναι η σχέση εκείνη που φαντάζεστε και που θεωρείτε ότι θα είναι και πιο αποτελεσματική εν τέλει και για την κυβέρνηση, αλλά και για την κοινωνική αναφορά του κόμματος και της κυβέρνησης την επόμενη μέρα? Ποια αυτή η σχέση κόμματος-κυβέρνησης, πόσα χρόνια συζητάμε και είναι και μια θεωρητική κουβέντα όχι μόνο των τελευταίων ετών, αλλά τώρα το βλέπουμε να εφαρμόζεται και τα ερωτήματα να τίθονται με βάση την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, κόμμα-κυβέρνηση, ποια η σχέση? Ναι. Μίλησα και πριν για ένα διακριτό ρόλο, διότι αλίμονο αν ταυτιστεί το κόμμα με την κυβέρνηση ή το αντίθετο. Τότε πηγαίνουμε σε άλλες καταστάσεις οι οποίες είναι έξω από τη δικιά μας αντίληψη. Δεν θέλουμε δηλαδή μια κρατικοποίηση, ας το πούμε έτσι, του κόμματος, ούτε και το αντίστροφο, μια κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και του κράτους. Εκείνο όμως που χρειάζεται είναι πράγματι το κόμμα να αποτελέσει εκείνο το πολιτικό κέντρο όπου θα συζητιόνται προφανώς όχι ζητήματα καθημερινής κυβερνητικής πολιτικής, αλλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μεγάλες, τις βασικές επιλογές της κυβέρνησης ενταγμένα μέσα στη στρατηγική του κόμματος. Δηλαδή, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, το θέμα της διαπραγμάτευσης είναι αντικειμενικά ένα από τα κορυφαία ζητήματα, ήταν όλο αυτό το διάστημα και θα είναι και τους επόμενους μήνες, της κυβερνητικής πολιτικής. Καταλαμβάνει ίσως, τουλάχιστον μέχρι τώρα καταλάμβανε έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της κυβερνητικής πολιτικής, καλός ή κακός. Κακός ως ένα βαθμό, διότι δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με άρα πράγματα. Ήταν η διαπραγμάτευση τέτοια και τα χαρακτηριστικά της που τα σκέπαζε όλα και τα επικαθόριζε. Αλλά όμως το κόμμα θα πρέπει να προσπαθήσει να απαντήσει σε ορισμένα διλήμματα που έχουμε και μπροστά μας. Ποια είναι τα όρια αυτής της διαπραγμάτευσης? Μέχρι πού μπορούμε να πηγαίνουμε? Ποιες είναι οι βεβαιότητες ή οι αβεβαιότητες? Αυτά πρέπει κατά κύριο λόγο να συζητιόνται στο κόμμα, στην πολιτική του γραμματέα ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο πολιτικό όργανο. Αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε και μια ανάλογη σύνθεση αυτών των οργάνων. Άρα δηλαδή θέλει ένα μείγμα, ας το πούμε έτσι, στελεχών κυβερνητικών και κομματικών και εξωκυβερνητικών που θα συζητούνται, θα διαβουλεύονται και θα χαράζουν την πολιτική στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Σκουρλέτη, ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία καλείται να πραγματευτεί αυτό το συνέδριο, το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες άσκησης αριστερής πολιτικής μέσα στις τόσο ασφικτικές συνθήκες του μνημονίου. Μιλήσατε πριν και για τα όρια της διαπραγμάτευσης.
η δική σας γνώμη, έτσι, η δική σας θέση, ποια είναι, τι μπορούμε να πετύχουμε μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες στο πεδίο της κοινωνικής δικαιοσύνης? Να συνεννοηθούμε κάτι, διότι καμιά φορά φαίνεται ότι κάποιοι πάνε να το ξεχάσουν. Ότι αυτό το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε, κατά κύριο λόγο, δεν είναι το δικό μας. Και αυτό δεν θα πρέπει να πάψουμε να το τονίζουμε κάθε στιγμή, διότι τελικά αποτελεί ένα από τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν από άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν στο DNA τους τις πολιτικές λιτότητας, εμπνέονται από την λογική του εφαρμοζόμενου προγράμματος. Εμείς κινούμαστε σε μία λογική ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι αποτέλεσμα του επώδυνου συμβιβασμού, ενός ετεροβαρούς συμβιβασμού που υπήρξε ως αποτέλεσμα των συγκεκριμένων συσχετισμών πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτή είναι η αφετηρία της ανάλυσής μας και της προσέγγισης των πραγμάτων. Πάντως υπάρχει μια μεγάλη κριτική σχετικά με αυτό, δηλαδή ότι ορισμένα στελέχη φαίνονται να παρουσιάζουν σαν να υιοθετούν το πρόγραμμα. Και υπάρχει μια κριτική αυτό και από τα μέλη του κόμματος ενδεχομένως, αλλά και από πολιτικούς αντιπάλους. Αν δίνεται λοιπόν μια τέτοια εικόνα, τότε κακώς δίνεται. Και νομίζω ότι το συνέδριο θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει με τις αποφάσεις του και τις επιλογές που θα κάνει. Σας είπα και πριν ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες, αν θέλετε, και σε σχέση με την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, βρεθούμε κάποια στιγμή στην ανάγκη να υιοθετήσουμε ένα νέο πρόγραμμα λιτότητας, τότε το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι θα έχουμε αποτύχει. Εμείς θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να είναι, αν θέλετε, το αναγκαίο κακό για να βγούμε από το φάσμα των πολιτικών λιτότητας. Και αυτό, πάνω εκεί θα αξιολογηθούμε και θα κριθούμε, διότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής μπορεί να μας οδηγήσει εμείς να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά, χάνοντας το πολιτικό μας κεφάλαιο, τη φερεγγιότητά μας σε εκείνες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που θέλουμε να εκφράσουμε, διαλύοντας αυτές τις κοινωνικές συμμαχίες που οικοδομήσαμε από το 10 και έπειτα. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για μας. Συμβιβασμοί, ναι, είναι αναγκαίοι συμβιβασμοί ακόμη και για τις πιο επαναστατικές πράξεις, στοχεύοντας προς αυτές, αλλά κάθε φορά είναι κάτι που θα πρέπει να το αξιολογείς και να έχεις, ας πούμε, τα μάτια σου ανοιχτά, να το πω έτσι απλά. Ένας από τους συμβιβασμούς αυτούς, να φανταστώ, είναι και το κομμάτι, το πολύ καυτό θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, παραχωρήσεων που εντάσσονται μέσα στη συμφωνία. Σε αυτό το θέμα τους κάναμε τους συμβιβασμούς. Τους κάναμε τους συμβιβασμούς όταν υπογράφαμε την τελευταία συμφωνία, όπου εκεί όμως παρουσιάσαμε το περιεχόμενο αυτού του συμβιβασμού στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων στον ελληνικό λαό. Και το προσδιορίσαμε με συγκεκριμένες ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και ήταν απέτηση των δανειστών να συνεχιστούν, μην μπορώντας να απορρίψουμε κάποιες και να τις επαναξιολογήσουμε. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από την πίεση που φαίνεται ότι υφίσταται η σημερινή κυβέρνηση για να υιοθετήσει το πλήρες πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Mm-hmm. Σε αυτό το τομέα νομίζω ότι δεν υπάρχει συμβιβασμός. Διευκρινιστικά εντελώς, υπάρχει περιθώριο αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις να λειτουργήσουν μέσα σε κάποια πλαίσια τα οποία θέτει η κυβέρνηση, δηλαδή στα εργασιακά, δηλαδή στο πώς είναι εντάξει οι επιχειρηματίες και οι ιδιώτες οικονομικά απέναντι στο κράτος, στις υποχρεώσεις τους? Προσέξτε να δείτε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ να μιλήσω για τον δικό μου τομέα ευθύνης. Το να ιδιωτικοποιηθεί, το να πουληθεί το 17% της ΔΕΗ θα είναι κάτι καταστροφικό. Άρα ένα στοιχείο της διαπραγμάτευσης που πρέπει εμείς πλέον επιθετικά να θέσουμε είναι να μεταφερθεί το 17% από το ΤΑΙΠΕΔ στο νέο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας που δεν προορίζεται για ιδιωτικοποίηση όσα στοιχεία, που δεν προορίζεται για ιδιωτικοποίηση όσα στοιχεία ανήκουν στον πυλώνα της αξιοποίησης. Αυτό είναι κάτι πολύ σαφές και πρέπει κατά τη γνώμη μου να το εντάξουμε μέσα στην διαπραγματευτική μας τακτική. Το θέμα των εργασιακών που λέτε είναι ένα μέτωπο που αφορά, θα έλεγε κανείς, συνολικά
επενδύσεις, λειτουργία επιχειρήσεων, είτε στο ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Και είναι βέβαια ένα από τα θέματα, το ακούσατε χθες και από την ομιλία του Πρωθυπουργού, που θα υπάρξει μια μεγάλη συζήτηση στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης. Είναι μια μάχη που είναι μπροστά αυτή τη στιγμή, έτσι. Ακριβώς. Κύριε Σκουρλέτη, ξεκινήσαμε τη συνέντευξη με το κόμμα, να τελειώσουμε και με το κόμμα. Ήθελα να ρωτήσω πώς, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να διατηρηθεί και να επιτευχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό η πολυφωνία, ξεπερνώντας τις παθογένειες των τάσεων που το προηγούμενο διάστημα όλος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ είδε να δημιουργούνται. Το είπα ο Πρωθυπουργός χθες πολύ επιτακτικά στην ομιλία του. Έχουμε μια πλούσια εμπειρία λειτουργίας τάσεων στο εσωτερικό μας. Και νομίζω ότι είμαστε σε εκείνο το σημείο ώστε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι τάσεις, εφόσον εκφράζουν πραγματικές ανάγκες, πρέπει να λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποκαθιστούν τις συλλογικές διαδικασίες του κόμματος. Δεν μπορούν δηλαδή να προαποφασίζονται πράγματα ανάμεσα στις τάσεις ή εντός των τάσεων και να μην συζητιώνται στα επίσημα εκλεγμένα όργανα του κόμματος. Κάτι τέτοιο χτυπάει, αν θέλετε, τελικά την ίδια την πολιτική, υπονομεύει την ίδια την πολιτική λειτουργία του κόμματος. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Να μην υποκαθιστούν οι τάσεις τις κομματικές διαδικασίες για να μπορούν να παίξουν τον προθετικό τους ρόλο στην υπόθεση της ισοκομματικής δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε μαζί σας και πάλι από το Web TV της Αυγής. Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε με μία ακόμη συνέντευξη.